Δέκα επιθέσεις ανεξήγητες. Άλλοι λένε οι πλήστες εξακριβωμένες στο τι έγινε. Και το Ιράν απειλεί μέσω εκπροσώπου του αξιωματούχου άμινας και μέσω τηλεοράσεως μάλιστα. Πως ίσως το Ισραήλ θα έχει και ενδέκατο συμβάν ατυχήματο. Θέτω πως τα έχετε δει στα προηγούμενα ρεπορτάζ. Τελικά Ενημερώνω αναλυτής δεν είμαι περί τούτων, διότι ούτε στα μίντια ΗΠΑ Ηνωμένων Αμερικής έλαβε διαστάσεις σε αυτό που θα ακούστε παρακάτω. Η αντίστροφη μέτρηση για έναν πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν άρχισε. Άρχισε ή όχι. Κάποιοι ξένοι συνάδελφοι στο διαδίκτυο λένε ναι. Και είναι και ειδικοί στα ρεπορτάζ αυτά. Εγώ ως απλή ειδησιογράφος σας μεταφέρω πάντα τις κρυμμένες ειδήσει όπως έχω στη, πεντακάθαρες, κατά τη δική μου εννοείται γνώμη αφού διασταυρώνονται. Ένα επιτελείο κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας κατέφτασε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα για τις πρώτες προσωπικές διαβουλεύσεις τους με την κυβέρνηση Biden σχετικά με την πρόθεσή της να επιστρέψει στην πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Ξέρετε αυτό το ζήτημα αναβαγή από το 2015, είχα ρεπορτάζ γι' αυτό και είχαν τονίσει και δυτικοί πως σε ό,τι αφορά το Ιράν απέτυχαν παταγωδός και μάλιστα ο Αμερικανός ο Φάρες ειδικά αυτό τα είχε τονίσει. Το Ισραήλ αντιτίθεται κατηγορηματικά στη συμφωνία. Υποστηρίζει ότι σε αντάλλαγμα πάυση στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ουσιαστικά εγγυάται ότι το Ιράν μπορεί να γίνει κράτος πυρηνικών όπλων μέχρι τη λήξη της συμφωνίας το 2030. Ενώ τονίζει ότι διοχετεύει δισεκατομμύρια δολάρια ήδη σε επαναστατικά καθεστώτα. Αυτό το βλέπουμε, το γνωρίζουμε και οι κοινοι το τι συμβαίνει με μονομένα εστιάζει όχι μόνο στη σπορά τη επιθετικότητα και τη τρομοκρατία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά και στην καταστροφή του ίδιου του εβραϊκού κράτου. Τονίζουν. Είναι επικίνδυνο οι Ισραηλοί να είναι διατεθειμένοι να καθίσουν άπραγοι καθώς έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφή όλα αυτά. Εάν η στρατηγική της Ουάσιγκτον το αποφασίσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια επιλογή ανάμεσα στην καταπολέμηση ενός πολύ εξασθενημένου Ιράν τώρα ή ενός πολύ ισχυρότερου Ιράν σε μια πορεία προς πυρηνικά όπλα λίγα χρόνια αργότερα, τότε κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί αν το Ισραήλ επιλέξει το πρώτο τώρα. Ε, βλέπετε πλάνα, βλέπετε από τα συμβάντα τα ανεξήγητα και μη, βλέπετε και με Παλαιστίνιους τελευταίες ταραχές, βλέπετε και τα πλοία που κάηκαν στο κόλπο. Αν και για τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανικός τύπος δεν έδωσε ιδιαίτερα προσοχή. Τότε πολλοί τονίζουν ότι ήδη ξεκίνησε, ότι ο πόλεμος έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση ε, για ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Νέων, έτσι. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία περιλάμβανε τον Σύμβουλο Εθνική Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Μέιρ Μπεν Χαμπάτ, τον επικεφαλή της Μοσάντ, το Γιώ τον επικεφαλή μυστικών υπηρεσιών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, στρατηγό Ταμίρ Χάιγμαν, και τον στρατηγό τη πολεμική αεροπορία που είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική του Ισραήλ προ το Ιράν, Ταλ Τα Κελμαν. Ένα παρτία το κλιμάκιο και κατηδίαν πραγματοποίησαν συναντήσει με του αξιωματούχου ΗΠΑ, τον σύμβουλο Εθνική ασφάλειας Τζέκ Σάλβα, τον υπουργό εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, τον Διευθυντή τη CIA Bill Burns και άλλους ανώτερους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησε μια ώρα συνάντησης στο Λευκό οίκο με τον κεφαλισμό Σαντ-Γιώση Το επιτελείο των Ισραηλινών ήταν ξεκάθαρο να κοιτάξει ο κύριος Μπάιντεν τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ.